Οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας χθες και σήμερα με τις ομιλίες τους απέδειξαν με επιχειρήματα και απόλυτη σαφήνεια ότι το αντεργατικό αυτό νομοσχέδιο, κόλαφος για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, με την κυβέρνηση να ικανοποιεί μια από τις ιστορικές επιδιώξεις, επιθυμίες των καπιταλιστών, να χτυπηθεί ο σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, νομιμοποιώντας την πολλαπλή απασχόληση μέχρι 13 ώρες τη μέρα δουλειά, 78 ώρες την εβδομάδα, αυξάνοντας το βαθμό εκμετάλλευσης στο έπακρο για ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα της εργατικής δύναμης. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι η χθεσινή επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων ανέδειξε τα ταξικά αντανακλαστικά των εργαζομένων με τις εκατοντάδες αποφάσεις σωματείων, ομοσπονδιών και εργατικά κέντρα, και αυτό είναι που ενόχλησε την κυβέρνηση και το Υπουργείο, με θλιβερή παρένθεση τη ΓΕΣΕΕ, και αποτέλεσε ηχηρή αποστομωτική απάντηση στην κυβέρνηση, διατρανώνοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις για σύγχρονα δικαιώματα, για σταθερή δουλειά και ωράριο, για 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς και τα μεροκάματα. Έκαναν σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν την επιστροφή στην εποχή των δούλων, τότε που οι άνθρωποι θεωρούνταν ομιλούντα εργαλεία, ότι δεν αποδέχονται αυτή την σύγχρονη σκλαβιά με όσους νόμους και διατάξεις και αν επιχειρούν να την κάνουν καθεστώς το κράτος αυτό, το αστικό, το δικό σας, οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Υπουργός κατέφυγαν σε απίστευτα ψέματα. Παραπληροφόρηση, κατασυκοφάντηση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, των αγώνων του, με προφανή στόχο να χτυπηθεί το ιερό δικαίωμα στην απεργία, οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, ενώ επιδόθηκαν σε ένα πρωτόγονο αντικομμουνισμό με αισχρή στοχοποίηση του ΚΚΕ. Δείχνει τον πανικό τους. Αυτό είναι που φοβούνται. Γι' αυτό άλλωστε ρίχνουν χολή. Φοβούνται την απεργία όπως ο διάολος στο λιβάνι. Αυτό το ακατανίκητο όπλο των εργαζομένων. Πασχίζουν να διαφυλάξουν όχι το δικαίωμα στη δουλειά, αλλά τον εργασιακό μεσαίωνα, τη σκλαβιά, την απεργοσπασία, τα ιερά και τα όσια της εργοδοσίας, για να ξεζουμίζουν ανεμπόδιστα τους εργάτες. Και με ύφος, θα έλεγα, πολιτικού κουτσαβακισμού όλες αυτές τις μέρες, με απειλές για φυλακίσεις, πρόστιμα, με διατυπώσεις του τύπου «Από αύριο τα ψέματα τελείωσαν», φυλάκιση και πρόστιμα, με ύφος ότι όποιος δεν πάει να κλείνει και κλείνει την είσοδο, δηλαδή να περιφρουρεί την απεργία, θα πηγαίνει αυτόφορος τον εισαγγελέα. Τελεία και παύλα. Αυτή ήταν η φράση του κυρίου Υπουργού. Δηλαδή, καταστολή, ΜΑΤ απέναντι στους απεργούς. Πολύ φαφλατάδικες απειλές. Που χάνει ακόμα και η απειλή την ίδια την αξία της σε τελική ανάλυση. Το τρίτο συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα δεν διαφωνούν με την αντεργατική ευρωπαϊκή οδηγία, η ουσία της οποίας είναι το χτύπημα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, αλλά με την στρεβλή εφαρμογή της από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τέτοια υποκρισία αποδεικνύουν πόσο δεσμευμένοι είναι στις αντεργατικές διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που από κοινού Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και φυσικά οι Ναζί Χρυσαυγίτες που ψήφισαν και αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία, στα μουλοχτά καταστρώνουν αντεργατικά εκτρώματα γραμμένα από τα λόμπι των επιχειρήσεων και της εργοδοσίας. Με το απαράδεκτο αντεργατικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση άνοιξε ακόμα μεγαλύτερους λογαριασμούς με την εργατική τάξη, τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Είναι αιτία πολέμου και θα κουρελιαστεί στην πράξη. Εσείς
είστε με τα παράσιτα τους καπιταλιστές, εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε δίπλα στο λαό, μαζί με το λαό και την ταξική πάλι μέχρι την οριστική κοινωνική απελευθέρωση της εργατικής τάξης από το εκμεταλλευτικό σύστημα και την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, τη σοσιαλιστική. Γι' αυτό και επιτρέψτε μου να σας αφιερώσω και αυτή τη μαντινάδα. Έφυγε βέβαια, θα την πάρετε και εσείς την μαντινάδα, τη στέλνω και στον κύριο Γεωργιάδη. Για το δίκιο του κανείς αξίζει να πεθαίνει. Και άσε να λένε, και άσε τι λένε οι δειλοί και οι προσκυνημένοι. Το νομοσχέδιο λοιπόν το καταγγέλουμε και το καταψηφίζουμε. Δηλώνουμε παρόν στα άρθρα 16 και 32, διότι το ΜΕΝ 16 έχει περισσότερο διακηρυκτικό χαρακτήρα, είναι ανεπαρκές και δεν εγγυάται στην πράξη την προστασία των εργαζομένων από δυσμενή μεταχείριση ή συνέπειες σε βάρος τους, και με το άρθρο 32 δεν εξασφαλίζονται ολοκληρωμένα μέτρα προστασίας εργαζομένων σε περιπτώσεις φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και έκτακτων καιρικών συνθήκων. Για τις τροπολογίες, για την υπουργική τροπολογία, μάλλον σχετικά με τις τριετίες, μάταια η κυβέρνηση και ο υπουργός του άγνωστου εργοδοτικού στρατιώτη προσπάθησε να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα με το μούφα ξεπάγωμα των τριετιών. Γελιοποιηθήκατε νομίζοντας ότι με κερασάκι στην τούρτα θα δελεάζατε τους εργαζόμενους. Μια εξαγγελία που αποδείχτηκε κενό γράμμα για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, αφού από τη μία τους κλέβει 12 χρόνια προϋπηρεσίας και από την άλλη τους βάζει στην αναμονή έως το 2027 για να πάρουν την όποια αύξηση. Και αυτό μόνο εάν καταφέρνουν, κυνηγώντας το μεροκάματο, να συγκεντρώσουν 3 χρόνια δουλειάς, πράγμα αδιάλειπτης μάλιστα δουλειάς, πράγμα σχεδόν απίθανο λόγω της τεράστιας ευελιξίας η οποία θα χειροτερέψει με το νέο νομοσχέδιο έκτρωμα. Αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα, που ψηφίζετε. Την καταψηφίζουμε λοιπόν και σας συνεπιστρέφουμε ως απαράδεκτη αυτή την τροπολογία. Αν φέρνατε όμως ξεχωριστά το άρθρο 2 της τροπολογίας σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε πληγήσεις από φυσικές καταστροφές περιοχές και το άρθρο 3 σχετικά με την απαλλαγή από τη συμμετοχή και τη χορήγηση φαρμάκων και την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων κτλ., θα ψηφίζαμε παρόν. Στο μεν άρθρο 2 δεν ικανοποιείται το αίτημα για τις ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών, όπως η απαλλαγή από την καταβολή των εισφορών ατομικής ασφάλισης και επιδότησής τους από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο. Στο δε άρθρο 3, η ρύθμιση δεν ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του λαού της Θεσσαλίας, αντιστοιχεί με την πολιτική των ελάχιστων ανεπαρκών παροχών για ένα μικρό μέρος των πληγέντων και για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε αντιδιαστολή με τις μέγιστες και χωρίς λήξη παντός είδους παροχές του κράτους προς επιχειρηματικούς ομίλους. Με δεδομένο ότι η τροπολογία δεν κομματιάζεται, αλλά ψηφίζεται εν συνόλο, το ΚΚΕ θα την καταψηφίσει, ενώ επαναλαμβάνω, θα ψηφίζαμε παρόν αν έρχονταν ξεχωριστά το 2 και το 3 άρθρο. Σας καταθέσαμε όμως ως ΚΚΕ 2 τροπολογίες. Η μία για το αναδρομικό ξεπάγωμα των τριετιών και κατάργηση της υπουργικής απόφασης του 2012, αυτό δηλαδή που δεν κάνει η ΜΟΥΦΑ υπουργική τροπολογία, και η άλλη για την μονιμοποίηση όλων των 5ετών, 7ετών και των εποχικών πυροσβεστών. Τις αγνοήσατε όλοι σας. Και καλά, η κυβέρνηση είναι αυτή που είναι, της αγνοεί. Εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της πλεύσης ελευθερίας, κάθε ώρα και κάθε στιγμή αποκαλύπτεστε με ποια πλευρά της ιστορίας είστε. Ας βγάλουν οι εργαζόμενοι τα συμπεράσματά τους. Ευχαριστώ.